Ναι, καταλαβαίνεις ότι ξέρεις κάτι που μπορεί να το προσπερνούσε στην καθημερινότητά σου, εκεί είναι αιτία για να πιαστεί τα χέρια. Και αλήθεια είναι. Άμα είσαι και λίγο κουζουλός, για να το πω στα κριτικά. Ποιος είναι ο κουζουλός στη συγκεκριμένη περίπτωση? Εσύ ποιος λες? Ναι, παιδιά, εγώ είναι το Στέλιο, τον συμπαθώ πάρα πολύ. Εκεί όντως ήταν σαν να τον έγραφε λίγο τον άνθρωπο. Ήταν ηρωνικός, δεν είναι ηρωνικός. Δηλαδή, ότι κοιτά, κάνω ηλιοθεραπεία και πραγματικά talk to my hand, όχι, talk παιδιά, to God. Όταν έχεις ένα πρόβλημα και θες να το συζητήσεις με τον άλλον και ο άλλος κρατάει μια στάση ηρωνική και πάρα πολύ cool και χαλαρή και σε ηρωνεύεται, νομίζω ότι τα νεύρα. Τσιτώνεσαι. Σε κάθε άνθρωπο που μπορεί να είναι υπομονετικός και τα λοιπά, μπορεί να σπάσουν περισσότερο. Ναι, και εντάξει, είναι τώρα και πείνα, σκέφτονται και λίγο τα κρουασάν που χάθηκαν. Τα μπέργκερ. Όχι, δεν χάθηκαν, δεν κέρδισαν καλέ. Τα φάγανε τα κρουασάνια. Τα φάγανε, είδε. Οι άλλοι. Οι άλλοι. Οι άλλοι κερδίσαν. Οι μαχητές λέει χάσανε πάλι την ασυλία. Α, το φαγητό λε. Το φαγητό όμως χάθηκε. Το φαγητό δύο φορές το χάθηκε και ο Έλληνα. Παιδιά, εγώ ψηφίζω Δαγκωτό το Γιάννη Σπαγιάρα. Που είναι στην Κουζινάρα. Δεν νομίζεται ποτέ, όπως και ο Μπο. Αλλά έχει και άποψη. Είναι ο κλασικός Έλληνας αγαπημένος. Είναι στον καναπέ, αυτό που σου λέω. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε την εικόνα της ελληνικής κοινωνίας που αυτός που θα ξεχωρίσει δέχεται επιθέσεις ιδιαίτερα από αυτούς που έχουν τα περισσότερα κόμπλεξ. Καλά, εντάξει, μην βγάλουμε εγώ το Στέλιο κομπλεξικό επειδή τσακωθήκανε ή τον οποιοδήποτε. Δεν μιλάει μόνο για το συγκεκριμένο. Ναι, γενικά, ότι γενικώς τον έχουν στοχοποιήσει. Μα και στις δύο ομάδες. Θες να σου πω κάτι όμως. Αυτοί που έχουν τις περισσότερες δυνατότητες και φαίνεται όπως είπε. Αυτό μα μπορεί να είναι και θέμα στρατηγικής. Δεν μπορεί να είναι μόνο θέμα κόμπλεξ. Δηλαδή, όταν όλοι πάνε εκεί για να κερδίσουν, προφανώς. Και στη ζωή είναι θέμα στρατηγικής να πυροβολεί τα δέντρα που είναι καρποφόρα. Αγάπη μου, σου πήραν μήλα, σου πήραν πορτοκάλια. Γιατί δεν το βλέπετε γύρω σου? Έχεις δίκιο. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι εντάξει, είναι, σου λέω αυτό που κάποιες φορές ό,τι και να μου πήρανε, θα μου πάρουν και κάτι που γιορτάζεται σήμερα. Αγαπώ την Πέττη Μαγκύρα. Μια μπριζόλα. Μια μπριζόλα. Αγαπώ την Πέττη. Μόνο. Πριν, γιατί συνοδεύεται σήμερα δεν και με κάτι άλλο. Αυτά. Δεν είμαι. Δεν χαρίζω κάστανα χωρίς μπριζόλες. Αγαπώ την Πέττη Μαγκύρα στα Ματινά, διότι είναι μια γυναίκα η οποία δεν κρύβει τα συναισθήματά της, ούτε αυτό που θα ήθελε από τον άντρα της, δεν είναι αυτό που κρύβεσαι πίσω από τις λέξεις, πίσω από το δάχτυλό της και λέει όχι. Όχι. Δεν θα θέλαμε τίποτα. Ο σύζυγός μου, ο άντρας μου, το Στεφάνι μου, η κολόνα του σπιτιού μου να σηκωθεί και να πάει στον Άγιο το Δομήνικο. Στον Άι Δομήνικο που λέει. Ότι η Μπέττη μου, συγγνώμη, ότι είναι πειρασμός. Η άλλη που είναι άπλητη 2,5 μήνες. Που έχει γίνει το μαλλί καθαριδοφολιά. Και αξίζει. Τρίχα... Η πείνα χτυπάει κόκκινα. Πίστεψέ με, το τελευταίο πράγμα που. Τι τώρα, φυσικά και είναι πειρασμός. Όταν είσαι 24 ώρες με έναν άνθρωπο. Αρχίζει. Και γυρνάνε με τα σορτσάκια μέχρι να μην ποτίσει. Είσαι μέσα στην βρώμα. Την άστρελένεσαι. Κρυώνεις. Είσαι άϊπνος. Το τελευταίο πράγμα που σκέφτεσαι αλήθεια, πίστεψε με. Τι είσαι, βρε, Κωστάκι μου. Τι είσαι, αφού κοιμούνται στο σανίδι. Ε, καλά ρε παιδιά, συνηθίζεις, κοιμάσαι, μια χαρά δεν σε ξυπνάει κανείς, όλη μέρα στην παραλία κοιμάσαι και αγωνίσματα. Καλά, ναι, νομίζω ότι είναι έτσι εύκολο και απλό. Εγώ για ένα γρήγορο πρόγραμμα γυμναστικής, αν δεν είχα παιδιά, γιατί τώρα εντάξει, που όταν έχεις παιδιά είναι πολύ δύσκολο και απορώ και με αυτήν την κοπέλα που έχει το παιδάκι της και πήγε προφανώς το κορίτσι όσο έχει ανάγκη τα χρήματα και δεν θα το σχολιάζω, αλλά... Είναι ένα ωραιότατο πρόγραμμα. Ναι, πάρα πολύ γυμναστική. Ναι. Τα κουνούπια, τα έντομα, το να καθαρίζει, να κοιμάσαι στο σανίδι. Μπράβο, η απλησιά, η πείνα. Δεν μπαίνει λίγο στη θάλασσα. Ότι μαθαίνει στο τσάκι, έχουμε δει όλα τα απόκρυφα σημεία ολονότητα. Δεν χρειάζεται καθόλου. Τι είχαμε, μωρέ. Έβλεπα χτε την κοπέλα να προσπαθεί να ανέβει από την πισίνα στο τέτοιο. Και έβλεπε κάτι. Η ψυχή μου. Ήθελα να το κατέβασω. Η Μπέττη πάντω είναι η κλασική γυναίκα, παιδιά. Γιατί δεν λέει δεν θα μπορούσε, δεν θέλει. Εγώ να πάει ο Δημήτρης που το λέει στο τέλος. Το πρώτο της επιχείρημα είναι ότι δεν θα μπορούσε ο Δημήτρης. Μακριά μας. Κατάλαβες, ναι. Δεν είναι ότι εγώ αυτό δεν θέλω. Εσύ δεν θα μπορούσε. Να πάει στο Survivor σαν έχεις εσύ το θέμη σοφό. Αν γινόταν Survivor για δικηγόρους, τη Μακρόν. Α, να, να πάει κάπου 3 μήνες. Κάπου τόσο μακριά σε αυτές τις δίκες. Γιατί πραγματικά θα μου κάψουν τον εγκέφαλο εκεί αν πάει. Κοίτα να δεις, είναι δύσκολο τώρα ο άνθρωπος να σου φύγει για 3 μήνες, δεν το συζητώ. Αλλά επειδή εντάξει, εμένα ο Θέμης έχω συνηθίσει ταξιδεύει πάρα πολύ και Δευτέρα με Παρασκευή σχεδόν δεν τον βλέπουμε. Δεν ξέρω, τι να σου πούμε, δεν μπαίνω σε αυτή τη θέση. Δεν είναι παιδί μου ότι θα λείπει 3 μήνες, είναι με τις υπάρχουσες, τις ισχύουσες συνθήκες εκεί. Ναι, ναι.
Όχι, δεν θα μ' άρεσε. Αλλά κοίτα να δεις. Και που κάνω εικόνα όλες τις δικηγορίνες ευελπίδων που κυκλοφορούν και αυτό δεν μ' άρεσε. Αλλά τι να κάνω, να κάτσω τώρα να αγχωθώ. Αλλά τότε ας γινόταν ηλεκτρολόγος. Να ήταν μόνο με ηλεκτρολόγους άντρες. Δεν το λες, γιατί και ο ηλεκτρολόγος πηγαίνει επίσκεψη σε σπίτια. Ο ηλεκτρολόγος πλάκα καλύτερα τυχερά έχει. Σε ανοίγει, συγγνώμη, και στο ηλεκτρολόγιο. Και ανοίγει άλλη με τον εγκλήσιο και τη ρόμπα και λέει θα μου φτιάξει την πρίζα. Οι άντρες δηλαδή και εκάστοτε άντρες που ανήκουν σε μια κοπέλα. Κάτσε λίγο ρε Δημήτρη. Δηλαδή οι άντρες και εκάστοτε άντρες που ανήκουν κάπου. Να μου μιλώσετε τη λάμπλα. Είναι σίγουρο ότι την κάνουν την κουτσουκέλα. Δηλαδή επειδή τους ελέγχετε εσείς δεν είναι, ας πούμε. Τι λέτε μωρέ, πάτε καλά. Εγώ έχω πει στον άντρα μου, δεν, στο επαγγελματικό μου ενδιαφέρον είναι όλοι φίλοι. Δηλαδή δεν έχουν βούλης, ας πούμε, οι άντρες. Είναι μόνο, άσε μας. Έλα, τώρα, εντάξει. Εμείς έχουμε μείνει στον ηλεκτρολόγο. Λοιπόν, η Κατερίνα Καραβάτου, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος κτλ. Η Κατερίνα Καραβάτου δεν ξέρω με ποιο κανάλι συζητήσει το κρατερό Κατσούλη, αλλά όντως και πέρσι πριν τελικά αποφασίσουν να μπουν στο καθημερινό πρόγραμμα του Ε, είχε ακουστεί ότι έχουν κάνει διάφορα ραντεβού και συζητήσει ένα ζευγάρι που από τη στιγμή που εντρεώθηκε ο ζευγάρι στην παρουσίαση, γιατί η Κατερίνα ούτως ή άλλως είχε αυτή την εμπειρία και ήταν μια αγαπημένη παρουσιάστρια. Έχουν συζητήσεις, έχουν προτάσει, μας το είχε υπονοήσει και ο κρατερός. Και έχω την αίσθηση ότι μπορεί να συζητούν και περισσότερο από ένα project. Δηλαδή, γενικώς είναι ένα ζευγάρι που είχε και ζήτηση στην παρουσίαση και ως δίδυμο. Γιατί αν σκεφτείς δεν έμεινα. Ως δίδυμο, όσοι... μα το είπε ο κρατερός ότι χωρίς την Κατερίνα δεν θα με ενδιέφερε καθόλου το μέσο παρουσίασης. Και τα δίδυμα πια δεν υφίστανται. Δηλαδή, ένας ξεκίνησε η Φέη με τον Γιώργο, πια δεν είναι δίδυμο. Ο καθένας τράβηξε τον δρόμο του. Πέτρος, Τζένι, ο καθένας τον δρόμο του. Ο Φώτης, η Μαρία, ο καθένας ναι. τον δρόμο του. Εντάξει, εγώ μιλάω ζευγάρι και ντουέτο και ζευγάρι στη ζωή. Θέλω να πω δηλαδή αυτό που κάπου έγινε και λίγο μόδα, τελικά μόνο αυτοί μπορούν να το υποστηρίξουν. Καλά, εδώ και λύθηκαν οι high five σε ντουέτο τώρα. Τι λες. Πέντε ήταν αυτές, βρε. Είπα λίγο να το ελαφρύνω, μην μιλώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Βασιλάκι μου.